Σα διακόπτω. Πάμε στο μευτήριο, μητέρα. Γιατί από λεπτό σε λεπτό νομίζω ότι βγαίνει η Τζένι Μπότση που γέννησε πριν από δύο μέρε το μωράκι τη. Είναι εκεί ο Art Art. Καλησπέρα. Γεια σα, παιδιά, γεια σα. Καλημέρα σα. Και ο σύζυγο από πίσω, παιδάρα. Ναι, ναι, ναι. Μόλι βγήκε η Τζένι. Δύο μέτρα άντρα. Είμαστε ζωντανά. Να σα ζήσει, Τζένι, να σου ζήσει. Περιμένουμε και τι άλλε κάμερε, παιδιά. Να τι περιμένουμε, βεβαίω. Αυτά δεν είναι τώρα για ποιε. Παιδιά, αισθάνομαι σαν να έχω κάνει και ένα πιο πολύ μεγάλο επίτευγμα. Και φαντάζομαι τι θα γινόταν αν είχα βρει το φάρμακο για τον καρκίνο. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι ότι έχω κάνει κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό, πάρα πολύ ωραίο. Είμαι ευγνώμων, αλλά να δώσουμε τις σωστές διαστάσεις. Μην το κάνουμε έτσι παραπάνω από ό,τι χρειάζεται. Έτσι και αλλιώς ήρθε ένα παιδάκι, θέλουμε να είναι ήρεμο, θέλουμε να είναι ταπεινό. Δεν θέλουμε να το φουσκώσουμε τα μυαλά ότι κάτι ήρθε και θα μας αλλάξει τη ζωή. Τζένι, όπως λένε συνήθως, σε ποιον μοιάζει, στη μαμά, στον παπά? Δεν ξέρω, θα ήθελα να μοιάζει στον παπά. Να πω πως μοιάζει, μόλις τον πήρες αγκαλιά. Τιν. Πολύ ωραία, ξέρω εγώ. Πώς ήταν οι πρώτες ώρες με το μωράκι? Πώς είναι φάνταξη. Επίσης, Τζένι, γιατί το κράτησες τόσο καιρό κρυφό? Κατά τους λόγους μου. Το δωμάτιο είναι έτοιμο, περιμένει τη μικρή. Ναι. Ροζ ναι. Πολύ και... Όχι. Όχι. Είμαστε έτσι. Είχες ευκολή. Σου πάρα πολύ το γιατρό. Να πούμε το όνομα. Ο κύριος Μας Βρεώνης μου στάθηκε, και όχι μόνο αυτό, με έβλεπε ειδικές ώρες στο γιατρείο του για να μην συναντήσω κανέναν άλλον άνθρωπο. Πολύ συγκινητικό. Ο παπάς. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε. Τα έχει πει όλα η Τζένι. Μείνετε σε εκείνη, εκείνη το επίκεντρο αυτή τη στιγμή. Οπότε μια χαρά. Ο παπάς με ένα χαμόγελο συνέχεια. Με ένα χαμόγελο συνέχεια, ναι. Πώς ήταν για σένα να πήρες αγκαλιά την κόρη πρώτη φορά? Δύσκολο. Βόμβα. Δεν το έχω συνηθίσει ακόμα. Θα το καταφέρω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως. Να σας ζήσει και πάλι ό,τι επιθυμείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία, να μείνουμε σε αυτά. Μην του πυροβολάτε άλλο τώρα. Εντάξει, είναι πολύ. Α, και ο γιατρός θα μιλήσει. Πανέμορφο κοριτσάκι. Το κιλά. Τρία κιλά. Μπράβο. Πολύ, πολύ, πολύ ωραία μίλησε.